Μπορεί η αρχή για τη συγκρότηση του φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων του νομού Ιωαννίνων να έγινε με το διορισμό του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, η πορεία όμως αναδεικνύεται εξίσου δύσκολη. Έδρα του αναγκαστικού συνδέσμου έχει οριστεί το ελληνικό, καθώς θεωρείται δεδομένο από την περιφέρεια της Ηπείρου ότι στο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Κατσανοχωρίων θα κατασκευαστεί ο χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και εκεί προβλέπεται να γίνει η γενική συνέλευση των μελών του οργάνου προκειμένου να συγκροτηθεί η διοίκηση. Ωστόσο, ο Δήμος Κατσανοχωρίων, όπως είναι φυσικό, δεν είναι διατεθειμένος να φιλοξενήσει τη Γενική Συνέλευση ενός οργάνου που στρέφεται κατά των συμφερόντων του και των προσπαθειών του να αλλάξει η χωροθέτηση και να μετατοπιστεί το έργο στη θέση προφήτης Ηλίας. Έτσι, ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Φορέα, Χρήστος Παπαδήμας και Σάκης Βλέτσας αντίστοιχα, προσπαθούν να βρουν λύσεις στο πρόβλημα που έχει προκύψει και να προωθήσουν την αλλαγή της έδρας του Φορέα. Η υπόθεση αυτή φέρνει νέες καθυστερήσεις στην άμεση σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, την οποία είχε ζητήσει ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Πανοζάχος, προκειμένου να αρχίσουν οι διαδικασίες για την ένταξη της μελέτης για τους σταθμούς μεταφόρτωσης στο πρόγραμμα Θησέας. Πάντως, ο κ. Πανοζάχος από την πλευρά του εμέσως επέριψε ευθύνες στον Δήμαρχο Κατσανοχωρίων Βασίλη Χίτα, ενώ υπογράμμισε πως υπάρχει άριστη συνεργασία με τους κ. Παπαδήμα και Βλέτσα, ώστε να επιληθεί οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει. Ερωτηθεί σχετικά, ανέφερε πως η διαδικασία αλλαγής της έδρας του φορέα δεν απαιτεί χρονοβόρες διαδικασίες. Είναι αλήθεια επίσης ότι συναντήθηκα μαζί τους αρκετές φορές, υπάρχει μια άριστη συνεργασία και στα πλαίσια αυτά έχει συμφωνηθεί ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπάνω, που σημαίνει ότι να εκλεγεί πλέον η διοίκηση. Ό,τι ζητήματα υπάρχουν στην πορεία θα λυθούν. Θα έχει να πω ότι γνωρίζω η άρνηση ήταν του Δημάρχου, δεν ξέρω μετά των κατοίκων, των πολιτών, γιατί δεν ξέρω και πόσοι κατοικούν εκεί. Λοιπόν, αλλά πρέπει να σας πω ότι η διαδικασία δεν είναι χρονοβόρα. Αν δηλαδή γίνει με τέτοια επιλογή, η διαδικασία είναι νομίζω μια απλή διαδικασία, πολύ γλυγορή. Γραφειοκρατικά.